Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8. Focus FM 103,6. Συντονισμένη στην εκπομπή Focus Δώρα τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα όμως δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, βεβαίως. Είναι καλό, παιδιά, εμείς η μουσική παραγωγή να αναδεικνύουμε και να βγάζουμε προς τα έξω τις καλές φωνές. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σας λέω. Γιατί έχει ανάγκη το ελληνικό τραγούδι να γεννάει ταλέντα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη σκέψη, αλλά και τη σύμπτωση της τύχης της Νεράιδας Μοίρας, όπως θέλετε δείτε το, μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να έχω τον φίλο, θα έλεγα, τον Σταύρο τον Χατζησπύρου κοντά μας. Σε τραγούδια που δεν τα ήξερα, αλλά θα τα ερωτευτείτε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, σε καλωσορίζω στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τον πρόλογο δεν που κάνατε. Είναι από ψυχής βγαίνουν αυτά. Σταύρο, θα το πιάσουμε ενικό. Ναι, ενικό εννοείται. Να το πιάσουμε ενικό, γιατί η μουσική ενώνει, η μουσική δεν έχει σύνορα. Ακριβώς. Και εσύ τουλάχιστον την μουσική, μάλλον γεννιέται κάποιος με τη μουσική μέσα του, Κάπως έτσι. Κάτι νομίζω χτυπάει ιδιαίτερο, κάτι που αργότερα τον κατευθύνει. Ναι, νομίζω ότι είναι γεννιέσαι με αυτό. Δεν είναι ουρανοκατέβατο αυτό, η λατρεία προς τη μουσική, η δημιουργία όπως είσαι και δημιουργείς και μουσική. Ναι, πιστεύω ότι γεννιέσαι με αυτό και αν το αξιοποιήσεις το όποιο ταλέντο σου δοθεί από το Θεό, μετά εξελίσσεσαι στο βαθμό που θέλεις κι εσύ. Mm-hmm. Αλλά με το ζόρι δεν γίνεται και η μουσική από την άλλη πλευρά. Δεν μπορείς δηλαδή με το ζόρι να κάνεις κάποιον ή να μάθει ένα μουσικό όργανο ή να έχει όχι, τη μουσική. Όχι, πρέπει να υπάρχει η αγάπη βασικά, το θεμέλιο της αγάπης προς αυτό, προς τη μουσική. Και χρειάζεται η μουσική και ευαισθησίες. Σίγουρα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευαισθησίες. Άρα και τους πιο σκληρούς ανθρώπους νομίζω τους ξυπνάει λίγο τις ευαισθησίες η μουσική. Ναι. Όμως αυτός που δημιουργεί μουσική, όπως εσύ που δημιουργείς μουσική, δεν είναι ένα βασικό συστατικό η ευαισθησία? Ναι. Θα έλεγα πως τα ερεθίσματα που παίρνεις από την ζωή σου καθημερινά, από τον τρόπο που ζεις, από αυτά που εισπράττεις από τους γύρω σου, από τις προσωπικές σου σχέσεις, τις μεταφέρεις μέσα από την καρδιά σου και την αγάπη για τη μουσική, γνωρίζοντας νότες βέβαια, τις μεταφέρεις σε ένα πεντάγραμμο και είναι πώς γράφεις τις σκέψεις σου όταν είσαι μόνος σου και παίρνεις ένα χαρτί και γράφεις τα συναισθήματά σου. Εμείς η μουσική τα γράφουμε σε νότες, να το πω κάπως έτσι. Για μένα πολύ δύσκολο να βάλεις την νότα να ταυτιστεί με τη σκέψη και την επιθυμία, Άλλος είναι καλός στο γραπτό λόγο και άλλος στο να θυμάται νότες και να συνδέει μελωδίες. Φοβερό. Οι νότες ξυπνάνε μέσα σου, δεν τις καθοδηγείς εσύ. Α, ναι, έρχεται έτσι και σου χτυπάει καμπανάκι, ας πούμε, σου λέει. Ναι, έρχονται οι νότες. Παίξε με την ντο, παίξε τη ρε, τη μη. Έχεις ένα βίωμα, ένα συνέστημα μέσα σου. Ενδιαφέρον. Και ξυπνάνε οι νότες από μόνες τους. Mm-hmm. Είναι η έμπνευση που λέμε. Δεν μπορείς με το ζόρι να γράψεις κάτι. Βέβαια, εντάξει, άμα πούμε ότι επαγγελματικά στημένα θα γράψεις ένα μουσικό έργο, γι' αυτό υπάρχει ο τρόπος, η τεχνική, αλλά θέλει έμπνευση. Η οποία έμπνευση και στη δική μας τη δουλειά των μουσικών παραγωγών, εγώ το βλέπω και από τον εαυτό μου, έρχονται στιγμές που συναισθηματικά δεν είμαι καλά και δεν μπορώ να βγάλω πρόγραμμα για τους ακροατές. Και η έμπνευση δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνει το φαξ. Έτσι είναι. Ή έρχεται όταν εκείνη θέλει και έρχεται όμως εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι όταν δεν το περιμένεις, είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Γενικά κάποια πράγματα, ναι. Ποιος είναι ο Σταύρος Χατζησπύρου? Να μιλήσω εγώ τώρα για μένα. Ναι, είναι ένα παιδί το οποίο
κατάγεται εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι Κωνσταντινοπολίτης. Από τη μισή έχει πλευρά. Έχει τις ρίζες του από εκεί. Από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου από εδώ και από Σέρες, ας πούμε. Έχει πολλά χρόνια στην μουσική σκηνή και γενικότερα μια καριέρα φωτεινή και στο εξωτερικό. Να τα ξέρει αυτό ο κόσμος. Εντάξει. Και έχει και τραγούδια τα οποία έχεις αναδείξει στο εξωτερικό. Θα τα πω εγώ γιατί είσαι ταπεινός άνθρωπος. Που έχεις αγαπηθεί και στο εξωτερικό και φαντάζομαι η ομογένεια εκεί σε έχει στηρίξει. Πάρα πολύ. Ναι. Και δεν είναι μόνο η ομογένεια. Είναι και οι ίδιοι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί. Μιλάμε για την Ελβετία. Οι Ελβετοί. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι και το κοινό μας είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα έλεγα και μεγαλύτερο, είναι Ελβετοί. Αλλά φαντάζομαι ότι τραγουδάς και ξένο στίχο. Όχι, ελληνικά μόνο. Οι Ελβετοί γνωρίζουν. Οι Ελβετοί γνωρίζουν αμυδρά κάποια τραγούδια. Ναι. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική. Και τους αρέσουν και οι Έλληνες. Αγαπάνε οι Ελβετοί τους Έλληνες. Είναι πολύ φιλέλληνες, ναι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε το φταίξιμο στο διπλανό μας, ενώ θα έπρεπε να γυρίσουμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη και να το δούμε οι ίδιοι μας, ότι εμείς είμαστε οι φταίχτες σε κάποια πράγματα. Αυτό βγαίνει μέσα από την αυτοκριτική, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Συνήθως τα σφάλματα τα φορτώνουμε στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Αυτό είναι καθημερινότητα, κάθε μέρα. Και εγώ το κάνω και αυτό που βλέπω με την καμπούρα του άλλου και τη δική ναι, μας καθόλου. Εδώ είναι που πρέπει να ξέρεις να νικάς τον εαυτό σου, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, είναι η μεγαλύτερη νίκη. Να μπορείς δηλαδή να τεθασέβεις τον εαυτό σου, στα πάθη σου, στον εγωισμό σου και να μπορείς να φταίξεις αντιμέτωπος με τα λάθη σου και να λες μέσα σε ένα καθρέφτη, να ο φταίχτης. Να ο φταίχτης. Ξεκινάω πάντα από μένα δηλαδή και όχι από τους γύρω, γιατί. Με αφορμή αυτό το ποιος φταίει τελικά, γράφτηκαν τραγούδια μέσα στην καραντίνα που στους τραγουδιστές, στους καλλιτέχνες έδωσε ένα ιδιαίτερο χτύπημα μακριά από τις μουσικές σκηνές, από τον κόσμο που περάσατε πολύ δύσκολα, όχι ότι οι άλλοι κλάδοι πήγαν και καλύτερα. Και θέλω λίγο να μοιραστούμε αυτό το όμορφο τραγούδι, το οποίο η μουσική σε όλα τα τραγούδια σχεδόν είναι δική σου. Ναι, σε όλα είναι δική μου η μουσική. Και εδώ έχουμε της Αθηνάς, της Αποστολίδου, τους στίχους. Ναι. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, μου είπε, το 2020, στην πρώτη καραντίνα. Τέλος του καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Γιατί κάναμε την ενορχήστρωση. Ήταν στο πρώτο lockdown, ναι. Ναι. Η κυρία Αθηνά Αποστολίδου, μια εξαιρετική. Τα σέβη μας και την καλησπέρα μας. Που μας ακούει τώρα. Ναι. Πανέμορφα. Λοιπόν, η κυρία Αθηνά Αποστολίδου. Μου χάρισε τους στίχους της, μου τους εμπιστεύθηκε. Τα είχα κάποια χρόνια αυτά τα τραγούδια της Αθηνάς στο σιρτάρι. Και μάλιστα το φταίχτη προσπάθησα πολλές φορές να το γράψω και δεν μου έβγαινε. Είναι αυτό που σου λέω ότι θέλει την έμπνευση. Ναι. Αλλά στη μένα πήγαινα και δεν μπορούσα να το γράψω. Για να εμπνεύσουμε λίγο το κοινό, να δει ποιος φταίει και να μην το ψάχνουμε παραδίπλα. Φύγαμε. Πάμε. Στο κενό, μια συνεδρήμα σε σπασμένο σκαλοπατί. Ψάχνεις να βρεις ένα κρυμμένο θησαυρό. Μα λοκάνεσαι και ζεις μια οφθάλμα πατή. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει, που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Μια ανάσα του βοριά σου ξεριζώνει, την καρδιά σου την πετάει. Πάνω σε λάσπες και σαν μέτρητα κορμιά,
ο εαυτός σου διαρκώς παραπατάει. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει, που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει, που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει, που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Αχ, αυτός ο φταίχτης είσαι εσύ, λέει, εγώ δηλαδή. Και πολύ καλή ανορχήστρωση, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τάγκ τάγκ ένα σοου, έτσι υπέροχο κλείσιμο. Ναι. Να μπορώ να αναφέρω και τον συνεργάτη μου, βεβαίως, τον Γιάννη τον Περδίκη, με τον οποίο δουλέψαμε τις συνορχιστρώσεις, ναι, και στα τρία τραγούδια. Την πολύτιμη βοήθειά του. Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος και ένας εξαιρετικός μουσικός. Πολύ όμορφο. Αυτά, οι σχέσεις αυτές κρατάνε τουλάχιστον, ναι, για να βγαίνει κάτι όμορφο. Να είναι καλά, και ευελπιστώ τώρα να κάνουμε στην πορεία και άλλα πράγματα μαζί με τον Γιάννη. Και... με το καλό, βέβαια. Ναι. Βέβαια να κάνετε. Εσύ όμως, σε όλη αυτή την πορεία είχες πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα σου. Κανείς θα ζήλευε έτσι που μπόρεσες να είσαι κοντά σε μεγάλους συνθέτες, αλλά που αγαπούσαν την τέχνη πραγματικά. Και για τον Γιάννη τον Σπανό που αναφερθήκαμε έξω στα παρασκήνια, και για τον Μάριο τον Τόκα, και για άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες που για να συνεργαστείς με τέτοια θηρία μουσικής πρέπει να τους λέει κάτι η φωνή σου. Είναι αυστηρή, νομίζω, στις επιλογές τους. Τι λες? Δεν μπορώ να κρίνω τώρα εγώ τις επιλογές, αλλά σίγουρα ο πήχος τους είναι ψηλά. Σίγουρα κάτι παίρνει κανείς όταν είναι δίπλα τους και συνεργάζεται. Καταρχάς, το τι έχω κερδίσει εγώ από αυτούς τους ανθρώπους δεν περιγράφεται με λόγια. Όταν μιλάμε για τον Γιάννη τον Σπανό, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Σωστά. Ο οποίος θα μείνει και στην ιστορία. Είναι πολύπλευρο το έργο του. Νέο κύμα και. Και δεν είναι μόνο το νέο κύμα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Πολλές φορές ακούει τραγούδια και το πολύπλευρο, ας πούμε, αυτό που είχε ο Γιάννης ήταν ότι μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι και να πεις «Α, καλά, είναι του Σπανού αυτό». Δεν μου περνούσε καν από το μυαλό. Δηλαδή, μπορούσε να γράψει τραγούδια. Την ανατροπή, δηλαδή. Δηλαδή, παράδειγμα. Κάνουμε, ναι. Βάλε από τη μία πλευρά το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ» και από την άλλη βάλε το «Φταίμε και δυο». Ναι. Είναι, ή το «Δεν είσαι έρωτας εσύ», τον 2002 GR. Ναι. Λοιπόν, δεν συνάδουν μεταξύ τους αυτά τα τραγούδια. Όντως. Ο Γιάννης ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Και αν τον γνώριζε σαν άνθρωπο, ήταν ο μεγαλύτερος αντιστάρ που υπήρχε. Δηλαδή, όλοι τον βλέπανε σαν κάτι σπουδαίο, σημαντικό. Ο Γιάννης δεν ήταν έτσι όμως. Δεν το εισέπρατε. Δηλαδή, τους έλεγε «εγώ δεν είμαι έτσι». Μετριόφων, ταπεινός. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και αυτό το περνούσε στους νέους καλλιτέχνες. Δηλαδή, είμαστε απλοί άνθρωποι. Ο καθένας έχει την πορεία του. Το να είσαι αναγνωρίσιμος ή να πηγαίνεις καλά στη δουλειά σου, δεν σε κάνει κάτι περισσότερο από τον άλλον. Ξέρεις τι άλλο εγώ έχω ξεχωρίσει? Μπορεί να είναι κάποιος πάρα πολύ καλός στο να γράφει στίχους, όπως ο Διατσότου, φοβερή. Ναι, ναι. Και πιο παλιά, Παπαγιανοπούλου. Βέβαια. Και πόσοι άλλοι. Αυτό όμως που έρχεται να βάλει τους γονείς του τραγουδιού, που είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός, αυτοί είναι οι γονείς που γεννάνε το τραγούδι. Ακριβώς. Αυτός που θα το πει στις συνεργασίες του και τα μεγάλα ονόματα, εστιάζω πολύ και στο χαρακτήρα του καλλιτέχνη.
ένας δύσκολος χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη μπορεί να αποβεί στην καριέρα του ένα μείον και να μην μπορεί να συνεργαστεί όλο αυτό το τρίο για να βγει το καλό τραγούδι. Θέλω να πω ότι ο καθένας είναι κάπου καλός, αλλά και ο χαρακτήρας της συνεργασίας είναι πολύ σημαντικός. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ναι. Γιατί αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι το ταλέντο είναι αυτό που συνοδεύει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Μπορεί να δω εγώ έναν πολύ καλό μουσικό και να είναι σαν χαρακτήρας... Ναι, να είναι δίστροπος, να μην μπορείς να επικοινωνήσεις, να μην μπορείς να πιεις, ναι, έναν καφέ, να υπάρχει μια μείωση, μια οτιδήποτε. Και οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει μαργαριτάρια, πολύτιμους μουσικούς λίθους, να είναι σαν, όπως τώρα αναφέρθηκες, στον Γιάννη τον Σπανό, ταπεινός. Ήτανε πάρα πολύ ταπεινός. Με τριόφρο, πολύ φιλικός, και αντιστάρ. Αντιστάρ και μιλάμε για χιούμορ απίστευτο. Ποιο όνομα τώρα, που άλλοι θα το είχαν αλλιώς. Δεν ξέρεις πόσο απλό ήταν. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Το πόσο απλό ήταν. Όπως και ο Μάριος ο Τόκας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν της παρέας ο Μάριος. Mm-hmm. Γλυκομήλητος. Χαμογελαστός. Γαλήνιος, πράος, ήρεμος. Ναι. 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 Και πολύ άδικα έτσι που έφυγε τόσο νωρίς. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε την Ανατολή έτσι με πραότητα, με γαλήνια όψη, με θετικές σκέψεις. Τι λες κι εσύ? Ναι. Πάντα. Το σκέφτηκες και το έγραψες αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα το ακούσουμε μαζί, και την μουσική και τους στίχους. Και ήτανε και έτσι πρωτοχρονιάτικο, 1η-1η το 21. Ήτανε μέσα στην καραντίνα. Καλά. Στην καραντίνα έχουμε... γέννησε και καλά πράγματα. Κοίταξε, ψάχναμε. Κι εγώ, μην νομίζεις, δηλαδή περνούσα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν Οκτώβρης που σταματήσαμε τις δουλειές, mm-hmm, και δεν μπορούσες να το περιγράψω, δηλαδή το πώς περνούσαμε. Δεν υπήρχε αντικείμενο. Και πήρα την Ανατολή, ένα τραγούδι που το είχα σε σιρτάρια μου χρόνια, mm-hmm, και θυμάμαι πήρα τηλέφωνο τον Γιάννη και του λέω: Γιάννη, ξεκινήσουμε στούντιο να ηχογραφήσουμε, να κάνουμε, ναι, την Ανατολή, να την ενορχιστρώσουμε. Και το βγάλαμε σαν αισιόδοξο μήνυμα την πρωτοχρονιά του 22. Εγώ είμαι της γνώμης πάντως. Του 21, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σταύρο, είμαι της γνώμης να κοιτάμε προς την Ανατολή. Ναι. Και όχι προς τη Δύση. Στην Ανατολή και κοιτάμε πάντα μπροστά. Αυτό. Πάμε να το ακούσουμε για να κοιτάξουμε μπροστά. Ωραία. Και να ταξιδέψουμε και γι' αυτό το τραγούδι. Δεν το διάλεξα, ξέρω κι εσύ δεν το θες. Λόγια πικρά και παραλόγια, σκέψεις που χάνονται μες στις πυρκαγιές. Λόγια πικρά στις πυρκαγιές. Δρόμος στενός και ταξιδεύαμε, το φως στεγνό το χέρι μου κράτουσες, σαν ταξιδιώτες δίχως γυρίσμο. Σου είπα ξημέρωσε και εσύ χαμογελούσες, σαν ταξιδιώτες δίχως γυρίσμο. Σου είπα ξημέρωσε και εσύ χαμογελούσες. Έλα κοντά κι μη σου πλάι μου αυτή φωτιά στα χείλη σου να σβήσει.
Ανατολή. Θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Σαν παραμύθι η Ανατολή. Θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Ανατολή, θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Σαν παραμύθι η Ανατολή, θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Παραμύθι λοιπόν, ε. Να σε νανουρίσει η Ανατολή, ναι. Συνήθως σε ξυπνάει η Ανατολή. Είναι ένα μουσικό αφήγημα όπου ένα ζευγάρι πλανιέται. Mm-hmm. Βγάζει αυτή την ταλαιπωρία, ας πούμε, που στην ουσία είναι η σχέση τους που ταρακουνίζεται, ας πούμε. Και φτάσανε στο ξημέρωμα, mm-hmm. όπου δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, να πούνε και... Ατενίζουν την Ανατολή να γεννήσει λέει, πράγματα. Ναι, γυρνάει και της λέει «Έλα κοντά κοιμήσου πλάι μου, αυτή η φωτιά που νιώθω ας πούμε για μέσα μου, στα χείλη σου να σβήσει», mm-hmm. φιλώντας σε δηλαδή. Ναι. Και έτσι, σαν παραμύθι τώρα, όντως, η Ανατολή, μας έπιασε το ξημέρωμα δηλαδή, ναι. σαν παραμύθι η Ανατολή θα έρθει για να συνανορίσει. Είναι... Επιστρέφει η Ανατολή αυτό που επιθυμείτε. Φτάσανε στο πρωί, περιπλανηθήκαν όλο το βράδυ. Ναι, ναι. Μαλώσανε, κάνανε, ναι, ξέρεις. Ό,τι συμβαίνει. Και φτάσανε το πρωί ότι της λέει «Έλα κοντά μου, να σβήσω το όλο αυτό το πάθος μου με το φιλί που θέλω να σου δώσω». Μια συμφιλίωση ψυχικής, ναι, ανάγκης. Και σαν παραμύθι, ναι, ναι. τώρα που ξημέρωσε η Ανατολή θα έρθει να συνανορίσει. Ναι. Ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε... Γιατί έμεινε τόσο καιρό αυτό παροπλισμένο σε ένα συρτάρι σου? Δεν ξέρω, Δώρα, δεν ξέρω. Το αφήσαμε πίσω για να περάσει μπόρα, να ήθελε η Ανατολή να βγει στην καραντίνα που λέμε στον αγγλισμό. Ήθελε ο Σταύρος να το δώσει τώρα, να γίνει η Ανατολή του. Είναι πολλά μαζί, είναι όλα αυτά. Ξέρεις, βγήκε από μόνο του, γιατί το τραγούδι αυτό... Το έχω τραγουδήσει μόνο μία φορά σε ένα μαγαζί, όταν το έγραψα πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και αφορμή ήταν η Ανατολή που είχα δει στη Σαντορίνη κάποτε. Ναι. Όταν ο ήλιος έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Έχει, αυτό έφτιαξε εικόνες. Ναι. Μέσα από ένα προσωπικό βίωμα και αυτά. Mm-hmm. Το τραγούδι αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο σκάλωσε, έμεινε στην άκρη. Ξέρεις, και εγώ δεν το γύρευα πολύ να γράψω μουσική, mm-hmm. τα χρόνια έτσι που τραγουδούσα στα μαγαζιά και αυτά. Μέσα στην καραντίνα όμως βγήκε αυτός ο πόδος. Δηλαδή λέω, το έχω το τραγούδι, ας το δοκιμάσω, ας το φτιάξω, τουλάχιστον να κάνω κάτι. Και έτσι πήρε σάρκα και οστά η Ανατολή. Ντύθηκε. Και ντύθηκε. Ενορχιστρώθηκε. Και ακριβώς. Και μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά έτσι που έγινε με τον Γιάννη, με την ενορχίστρωση αυτή, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Και αν προσέξει ένα τραγούδι που δεν έχει καθόλου ρεφρέν. Δεν έχει ρεφρέν, ναι. Και καλά που το είπες, γιατί θα μας ξέφευγε αυτό. Αυτό ήταν το δύσκολο του τραγούδι. Πες μου λίγα λόγια έτσι, γιατί ο χρόνος είναι στα 5 λεπτά ακόμα ραδιοφωνικός, για να κλείσουμε και με ένα πάλι πολύ όμορφο τραγούδι που, ναι. εγώ και εκείνο το έχω ξεχωρίσει. Εκεί με τους εξωτερικούς μας φίλους, τους Ελβετούς ή γενικότερα που ταξιδεύεις και τραγουδάς, η θέση τους, η στάση τους απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στις μουσικές σου, απέναντι σε όλο αυτό το πολιτισμό που γνωρίζουν πολύ περισσότερα οι ξένοι. Εμείς τα κληρονομήσαμε και δεν τα αξιοποιήσαμε. Ναι, γνωρίζουν όντως πολλά. Ναι. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά η Ελβετία για τους Έλληνες. Μόνο Ελβετία κινείσαι, δηλαδή έχεις δέχεσαι και από αλλού προσκλήσεις. Κοίταξε, υπήρξαν κάποιες, απλά δεν συνέβη, ήταν να πάω στη Γερμανία, δεν πήγα. Mm-hmm. Μην ξεχνάς ότι είχαμε και τα lockdown τώρα, δηλαδή αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια. Και η αφορμή ήταν η Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού που έγινε στο Σεν Γκάλεν, mm-hmm. όπου με πήραν τηλέφωνο ο φίλος μου και ιδρυτής του συγκροτήματος, το Just Two,
ο Γιώργος Κουβάτσης, που ζει πολλά χρόνια στην Ελβετία, με συνεργασίες που έχει κάνει με Lenny Kravitz, με Kim Wilde, Bonnie Tyler, έχει παίξει support στους Pink Floyd. Λοιπόν, ο Γιώργος με πήρε τηλέφωνο, είχαμε μια πολύ καλή γνωριμία και μου λέει: Έλα, εκπροσωπείς την Ελλάδα σε αυτήν την έκθεση. Πήγα λοιπόν εγώ μαζί του, γιατί ο Γιώργος είναι κιθαρίστας, αλλά παίζει και μπουζούκι. Και προωθήσαμε την ελληνική μουσική μέσα στην έκθεση και βγήκαν και δουλειές. Ναι. Και μέχρι από τότε, δηλαδή από τον Γενάρη του 20 μέχρι σήμερα, έχω επισκεφθεί 7 φορές στην Ελβετία. Τώρα έχει 2 εβδομάδες που γύρισα. Ναι. Έχουμε φτιάξει εκεί πέρα έναν πυρήνα, θα έλεγα, με την καλή έννοια, έτσι. Ο κόσμος ακολουθάει τις δουλειές μας. Και τώρα είναι να πάμε πάλι τον Ιούνιο για να κάνουμε τουλάχιστον μια εμφάνιση που είναι να γίνει στην πόλη, στον Κλάρους. Λοιπόν, θα είναι πολύ ενδιαφέροντα απλά ο χρόνος και θέλω να κλείσω με μια πανέμορφη, θα έλεγα, μπαλάντα. Ένα τραγούδι που χαρίζει πολλές εικόνες. Ένα τραγούδι που η μουσική πάλι είναι δική σου. Και πώς μπορεί μια αγκαλιά να πονέσει όταν εκείνη λείπει. Έχει τη δύναμη. Εδώ πες μου λιγάκι, η στίχη είναι του Ιορδάνη του... Είναι του Ιορδάνη του Ποσατζίδη. Μπράβο. Ο αγαπημένος μου φίλος, ο οποίος μου έστειλε ένα βράδυ της καραντίνας του στο στίχους. Άσχετο, έτσι. Ναι, να φανταστείς, εγώ αυτά είναι και τα καλύτερα. Πήρα το τηλέφωνο μετά από 5 λεπτά. Ναι. Ήμουνα σε μια φάση... Ναι. Μεταξύ κατάθλιψης και τέτοια, ναι, μέσα στην καραντίνα. Ναι, η μελαγχολία χτυπάει μπιέ. Και μου έδωσε νόημα, σκοπό, γιατί ο Ιορδάνης με ξύπνησε. Πήρα το τραγούδι, σε 20 λεπτά το έγραψα. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Ακριβώς. Στα 20 λεπτά γράφτηκε αυτό εδώ πέρα. Στα 20 λεπτά. Ήταν αργά το βράδυ και το στέλνω ηχογραφημένο και μου λέει: Πάμε να το φτιάξει. Μου λέει: Πολύ ωραίο. Και μπήκαμε στο στούντιο πάλι, λοιπόν. Και όντως είναι πολύ ωραίο. Πάμε να τα ακούσουμε. Κοίτα να δεις πως με πειράζει που τη συνάντησα τυχαία. Έκανε πως δεν με κοιτάζει, ότι για μένα δεν τη νοιάζει. Είχε έναν άλλον αγκαλιά σε μια παρέα. Κοίτα να δεις, δεν αντέχω απέναντί μου να την έχω. Αλλού το βλέμμα της γυρίζει και στο αυτί του ψιθυρίζει κάτι που μέσα της πολύ τη βασανίζει. Σε άλλη αγκαλιά τη βλέπω να γυρνάει, πονάει η καρδιά, δεν με κρατάει. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει. Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Σε άλλη αγκαλιά πρώτη φορά τη βλέπω, πονάει η καρδιά και αυτό δεν το αντέχω. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει. Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Με τρομάζει, δυο ξένα μάτια σαν κοιτάζει. Παίζει παιχνίδια με τον πόνο, όταν για εκείνη ζούσα μόνο. Ρίχνει το βλέμμα της εδώ και εγώ παγώνω. Σε άλλη αγκαλιά τη
βλέπω να γυρνάει, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν με κρατάει σε άλλη αγκαλιά. Η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Σε άλλη αγκαλιά πρώτη φορά τη βλέπω, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν το αντέχω. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν μπορεί κανείς να αφήσει αυτές τις εικόνες από το μυαλό του, με τους στίχους. Σαν να περνάει από δίπλα και βλέπει αυτή την άλλη αγκαλιά, αλλού δοσμένη, και έναν άνθρωπο, άσχετα άντρας ή γυναίκα, να πάει πίσω και να βλέπει κάτι άλλο που δεν είναι πια δικό του. Γι' αυτό λέω εγώ να μένουμε στις αγκαλιές που θέλουμε. Καμιά φορά η ζωή μας φέρεται σκληρά ή μας διδάσκει πράγματα. Και ο πόνος είναι ανθρώπινος, να μας δείξει την ανατολή και να συνδέσω ότι φταίμε και εμείς σε κάποια πράγματα ως φταίχτες, και όλο αυτό μας κάνει καλύτερους, σοφότερους. Πανέμορφα τα τραγούδια σου, Σταύρε Χατζησπύρου. Να πω και την καλησπέρα μου στην κυρία Ελένη. Να πω την καλησπέρα μου εδώ στους φίλους που στέλνουν μηνύματα και αφού γκράζονται, λέει, τις ευαισθησίες μέσα από τη μουσική και βέβαια και από τους στίχους. Να είναι καλά όλοι τους. Και να σου ευχηθώ πραγματικά ότι καλύτερο, πέρα πάνω από όλα υγεία, ψυχική, σωματική, αυτά πάνε παρέα, ξέρεις, είναι το γνωρίζω. Ζευγάρι. Και τι, αυτό που εσύ χρειάζεσαι, στο εύχομαι, που καμιά φορά δεν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, λέμε διάφορα που είναι άσχετα, αλλά χρειαζόμαστε πολύ απλά πράγματα και λίγα. Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο, γιατί τώρα τι είναι αυτά, σιγά θα εδώ. Θα σου πω κάτι ειλικρινά. Στη δουλειά μας δεν μας δίνεται πάντα δυνατότητα να μπορούμε να προωθήσουμε και να... Ναι, να, τη δουλειά σας. Ναι, και την... Αυτός ο διάβλος που είσαστε... Δεν είναι δουλειά αυτό. Που είναι... Ναι. Που μετά μπορούμε μέσω εσάς να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας, τον κόσμο. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το αναγνωρίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην υπέροχη αυτή εκπομπή. Το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν το λέω για να το πω. Ναι. Γιατί και εσύ γνωρίζεις και εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί σκόπελοι μέσα σε αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ τουλάχιστον. Εγώ θα το πω έτσι, δυστυχώς πιο σκληρά, αυτό το συνάφι είναι ζώρικα, ναι. Θέλει γερό στο μάχη. Μου αρέσει να επικοινωνώ με ωραίους ανθρώπους, καλή ώρα όπως εσύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ το σταθμό που με φιλοξένησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, για τα τραγούδια. Και πάλι η πόρτα του Focus FM είναι ανοιχτή για την επόμενη σου δημιουργία. Θα σας ξανάρθω, να είσαι σίγουρη. Ευχαριστώ, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα να μου πεις και, τους και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και στους φίλους μου που είναι μακριά στην Ελβετία, να σας στείλω τα χαιρετίσματα βέβαια. Μου. Αλίμονο. Και να είσαστε όλοι καλά με υγεία. Πάνω απ' όλα. Και εσύ να σε καλά, καλό τάξιδο, ό,τι καλό σου εύχομαι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Και από εδώ και πέρα να. Η καραντίνα γέννησε δημιουργίες, αλλά νομίζω επιτέλους, αγαπητοί μου μουσικοί όλοι, θέλουμε τραγούδια να μας δώσετε, πράγματα ωραία, να γεννήσετε αυτά τα δύο χρόνια που stop, τώρα απαιτούμε καλά τραγούδια να έρθουμε στα ίσια μας. Θέλω να πω κάτι, ότι μπορούμε να γράψουμε μουσική και εκτός καραντίνας. Μην μας ξανακλείσουνε. Ναι, δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα περάσει. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Χατζησπύρου εδώ σε αυτό το ημίωρο που το παρατείναμε, γιατί άξιζε τον κόπο, σε έναν υπέροχο καλλιτέχνη. Επιστρέφω για την δεύτερη ώρα σε λίγο και πάλι κοντά σας.